Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες η ετήσια σύναξη του κλήρου της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Φέτος η σύναξη έλαβε χώρα σε συνεδριακό κέντρο κοντά στο Μάνσφιλντ, στην κεντρική Αγγλία, λίγα μίλια από τη γνωστή πόλη του Νότιγχαμ. Οι αντίστοιχες κοινότητες Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και της Παναγίας της Ελεούσης ήταν και οι φιλοξενούσες κοινότητες. Από την παρούσα εκπομπή και για αρκετές εκπομπές θα παρουσιάσουμε επιλεγμένες ελληνόφωνες τοποθετήσεις των αρχιερέων και των ιερέων της Αρχιεπισκοπής μας επάνω σε ζητήματα διακονίας αλλά και κέρια κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τις κοινότητες της Διασποράς. Η σύναξη ξεκίνησε με την ανάγνωση του μηνύματος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου Κύρου Βαρθολομαίου, από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ραφαήλ Παβούρη, ιερατικός προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέου στο Εδιμβούργο. Ιερότατε Αρχιεπίσκοπε Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, υπέρτιμε και έξαρχε Δυτικής Ευρώπης και Ιρλανδίας, εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ κύριε Γρηγόριε, θεοφιλέστατη περί την αυτού ιερότητα αδελφή συνεπίσκοποι και ανέων κύριε Χρυσόστομε και τροπαίου κύριε Αθανάσιε και σύνολος ο ευαγής και φιλόθεος ιερός σύλλογος των λειτουργών του Ιερού Θησαστηρίου της Ιεράς Επαρχίας Ταύτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χάρις ημίν ή ημίν και ειρήνη παραθεού, παρημών δε πατριαρχική αδελφική κοινωνία, εν τη αγάπη του δια την σωτηρία νημών σαρκή επιδημήσαντος το κόσμο, θε ανθρώπου Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του καταστήσαντος ημάς διακόνους των ιερών αυτού μυστηρίων. Παρακολουθούντες από της Μητρός Εκκλησίας και προσωπικώς το επιτελούμενον θεοτερπές έργων διακονίας και προσφοράς του υπό την ημετέραν επιστασίαν και εκκλησιαστικήν και στοργικήν ποιμαντορικήν μέρημναν από τριακονταετίας και πλέον, ιερότατε αδελφέ Αρχιεπίσκοπε Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριε Γρηγόριε, ιερού κλήρου μεταχαράς πολλής και καυχήσεως εν Κυρίω δια την ημετέραν ταύτην συνολικήν προσφοράν, ελάβομεν το από τις 24 Ιανουαρίου εν εστώτος έτους γράμμα ημών, διού ενημερούται ημάς περί της προγραμματιστήσεις ή να συνέλθει μεταξύ 6ης και 8ης προσεχούς Ιουνίου εν εστώτος έτους, συνάξεως του ημετέρου κλήρου, προς αξιολόγηση των επιτελεστέντων και προγραμματισμών των δεόντων, ώστε η περίπιστος αυτή επαρχία και κληρουχία της Μητρός Εκκλησίας να ευσταθεί και να αυξάνει κατά Θεόν εις προσφοράν προς σωτηρίαν του λαού αυτής, μαρτυρίαν δε καλήν της εν ημίν ελπίδος της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας και των στελεχών αυτής εντός της συγχρόνου εκοσμικευωμένης συνεχώς κοινωνίας. Άλλωστε το επιλεγέν επικαίρως θέμα της Ιεράς ημών Συνάξεως Ταύτης κατάθεση έκθεση της διακονίας του ιερέως στην κοινότητα Εκκλησία, την οποία του έχει εμπιστευτεί προσωρινώς η εκκλησιαστική του αρχή, αποτελεί έναυσμα περί συλλογής και αποτιμήσεως των γενομένων επιμέρους εν τη εμπεπιστευμένη εκάστο κληρικό ιεράς ευθύνης. Επενούμενος εκ τούτου την εγρήγορον μέρημναν της αναλυσκομένης ημετέρας ιερότητος εν νυχτή και ημέρα, εν αγάπη και στοργή, εν πραότητη και εν συνέση, υπερπάντα δε εν ανιστάκτο ενδιαφέροντη περί της λαχούσης αυτή εκλεκτής εν Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία, αναδενδράδος του αϊθαλούς δέντρου της Μητρός Εκκλησίας και συγχαίρομεν αυτή επί πάσιν ιδιαιτέρως επί την πιστότητη και αφοσιώση αυτής προς αυτήν, βέβαιοι όντες περί της ενσυνειδήτου ανταλλαγής απόψεων και εκτιμήσεων υπό την σκέπην και των φωτισμών της φωτοκυήτωρος υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης και των φωτιστών της Ευρώπης και εις Αποστόλων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των εκ της Κωνσταντίνου Πόλεως και της Εκκλησίας αυτής αποσταλέντων προς το κήρυγμα και το φώτισμα. Η Θεοτόκος
Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής είναι η ελεούσα, η εν πρεσβείες ακίμητος και προστασίες αμετάθετος ελπής πάντων των Ορθοδόξων πιστών, ιδιαιτέρως των επεπιστευμένων των σωτηριώδες ιεραποστολικών έργων του Κυρίου ημών εν το κόσμο κληρικών, εν συνεχεία διαμέσου των αιώνων προς το κατηξιωμένον εκείνο έργων των απλών πλην ζηλωτών Αγίων Θεσσαλονικαίων Αυταδέλφων, οι οποίοι απεστάλησαν εις γην μακρινήν και ξένην τότε δια να μεταλαμπαδεύσουν το φως του Χριστού εντός μιας κοινωνίας ευρισκομένης εν χώρα και σκιά θανάτου, ως καταναλογίαν και ο χώρος διακονίας εκάστου Ορθοδόξου κληρικού εν τη Ορθοδόξο Διασπορά. Την διαχρονικήν διακονίαν και μαρτυρίαν ταύτην της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ως και πάσης υπ' αυτήν Επισκοπής Ορθοδόξων, συνεχίζει διημών των κληρικών και του όλου θεοσυστάτου θεσμού αυτής και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, εμπνεωμένη διαρκώς από την προσδοκία και την πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, δεν αδιαφορεί δια τα προβλήματα του ανθρώπου της εκάστοτε εποχής, αλλά αντιθέτως συμμετέχει στην αγωνία και τα υπαρξιακά προβλήματά του, έρουσα όπως ο Κύριος της την οδύνην και τα σπληγάς, τας οποίας προκαλεί το κακόν εις τον κόσμον και επιχαίουσα ως ο καλός Σαμαρίτης έλεον και ίνων εις τα τραύματα αυτού. Δια του λόγου της υπομονής και της παρακλήσεως και δια της εμπράκτου αγάπης. Ο λόγος της προς τον κόσμον αποβλέπει πρωτίστως όχι στο να κρίνει και καταδικάσει τον κόσμον, αλλά εις το να προσφέρει εις αυτόν ως οδηγόν το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού, την ελπίδα και βεβαιότητα ότι το κακόν υπό ιανδήποτε μορφήν δεν έχει τον τελευταίον λόγον εις την ιστορία και δεν πρέπει να αφαιθεί να κατευθύνει την πορεία της. Ως απεφάνθη εν Αγίω Πνεύματι και η εν Κρήτη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Εις το συνοδικό τούτο κέλευσμα και εις την βιωματικήν ταύτην συνοδικήν προτροπήν συμποσούται το όλον κήρυγμα και η καινοτική διακονία εκάστου Ορθοδόξου κληρικού και δι του κληρικού του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος καλείται να είναι και είναι διάκονος και ιερουργός των μυστηρίων, καλός Σαμαρίτης του Πάσχοντος και ταλαιπωρημένου εκ του άγχους των βιωτικών μεριμνών και της ανασφαλείας συγχρόνου Ορθοδόξου πιστού και συνανθρώπου εν γέννη, του ετεροδόξου, του ξένου, του μη οικείου, του εκτός της Θείας Παρεμβολής του Χριστού, έχοντος όμως σάρκα και οστέα και αναμένοντος παρημών των φερόντων των ιερών ράσων του Ορθοδόξου κληρικού, λόγων παρηγορίας εν τες ληστρικές επιδρομές των περισπασμών του βίου και εν τέλει ιεραπόστολος της Ορθοδόξου αληθείας, ως αύτη βιούται εν τη μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Των στόχων ακριβώς και των σκοπών τούτων έχει και η Μετέρα Σύναξης, ιερότατε και προσφυλέστατε Άγιε Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Κύριε Γρηγόριε, την κατάθεση δηλαδή και την μετακένωση της ιερατικής εμπειρίας, της καθημέραν επισυστάσεως εις την οργάνωση και πρόοδο της ενορίας, ως της πεμπτουσίας της ιερατικής εκάστου κληρικού ζωής, ώστε να αξιώστε ως σύνολον και ως πρόσωπα ιερείς της χάριτος, της δια του Αγγέλου προς την Εκκλησία των Θυατήρων Θείας Αποτιμήσεως, του έχοντος τους οφθαλμούς ως φλόγα πυρός και ακιμήτως επιβλέποντος και ευλογούντος το έργο εκάστου εκ των κληθέντων υπ' αυτού, εις διακονίαν της εν Μεγάλη Βρετανία παρικούσης Εκκλησίας του Αρχιερέων, Ιερέων και εν γέννη κληρικών. Είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου, ώστε να ακούσετε και είδετε και εσείς, αδελφοί συμπρεσβύτεροι, εν τη ημέρα και ώρα εκείνη του φέγγους της αστραπής του Κυρίου, ως πιστή οικονόμη της Θείας Παρακαταθήκης, το εφ δούλε αγαθέ και πιστέ. Εν τη ελπίδη και την προσδοκία ταύτη, από μέσης αή δεωμένης υπέρ ημών πατριαρχικής καρδίας, συγχαίρομεν ποιμένα και συμπρεσβυτέρους, ευχόμενοι των εξύψους φωτισμών προς πνευματικήν καρποφορίαν, προτρεπόμενοι πάντα σε μας αποστολικός. Αδελφοί, προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο.
ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, διό γρηγορείτε και δανείν παρατήσαμε εμάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομία εν της υγειασμένης πάσην. Ότι ούτω κοπιώντας δι' αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύεται των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ότι ιδού δια της χάριτος του Κυρίου τα πάντα γέγονε κενά. Το δε αναστάντη και αναληφθέντη στους ουρανούς εν δόξη και πάλι ερχομένο μεταδόξης και δυνάμεως πολλής, ετήσαστε παρημών των κληρικών την εμπιστευθήσαν εις έκαστον εξημών παρακαταθήκην, πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κωνσταντινουπόλεος, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και διάπειρος προς Θεόν ευχέτης. Αρθολομέως. Στη συνέχεια ανεγνώσθη περικοπή από την προς Εφεσίους επιστολή Παύλου. Την ανάγνωση στα ελληνικά ανέλαβε ο οικονόμος Παναγιώτης Φωκάς Σακελαρίου από τον Ιερό Ναό Μεγάλου Βασιλείου και Παϊσίου Αγιορείτου στο Λίνκολν. Τούτου χάριν εγώ, Παύλος, ο δέσμιος του Χριστού Ιησού υπέρ ημών των εθνών, ήγε οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις μη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψεν εγνωρίστημι το μυστήριο, καθώς προέγραψα εν ολίγο. Προσώ, δίναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού. Ο εταίρες γενναίες ουκ εγνωρίστη της Υιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι. Είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας εν Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, ου γεννήθην διάκονος κατά την δωρεά της χάριτος του Θεού της δοθήσεις μη κατά την ενέργεια της δυνάμειος αυτού. Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων οποίων εδώ τη χάρις αυτή της έθνης συνευαγγελίσαστε τον εξυχνίας των πλούτων του Χριστού και φωτίσε πάντα στήση οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό το τα πάντα κτίσαστη ή να γνωριστεί νυν τες αρχές και τες εξουσίες εν τες επουρανίες δια της Εκκλησίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά πρόθεση των αιώνων, είναι ποιήσε εν το Χριστό Ιησού, το Κυρίο ημών, ενώ έχουμε την παρησία και προσαγωγήν εν πεπιθύσει δια της πίστεως αυτού. Διό ετούμε μη εν κακήν εν τες θλίψεις ίνμου, υπέρ ημών, ή της εστίν δόξα ημών. Μια σύντομη εισαγωγή στο πρόγραμμα και την τάξη της συνάξεως έκανε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Σάβα, πρόεδρος του Ιερατικού Συνδέσμου Αγίου Αθανασίου και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Κάρντιφ της Ουαλίας. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, μέσα στο χαρμόσυνο κλίμα της εορτής της Πεντηκοστής συνεκλήθη από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας καθιερωμένη ιερατική μας σύναξη. Και ενώ μέχρι τώρα συναντιόμασταν μέσα στην αναστάσιμη περίοδο, αυτή τη φορά η ιδιαία πνοή του παρακλήτου πνεύματος μας συγκεντρώνει στην ησυχία αυτού του χώρου, σαν σε άλλο υπερό, για να ακούσουμε τι το πνεύμα λέγει η Εκκλησία των θεατήρων. Η ιερατική σύναξη θα μας δώσει την μοναδική ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, να προβληματιστούμε πάνω σε κέρια θέματα της ιερατικής μας διακονίας, η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο σύγχρονος κόσμος με τα πολλά καθημερινά προβλήματα, με τα καθημερινά προβλήματά του, επιζητεί από τους λειτουργούς της Εκκλησίας μία πνευματική καθοδήγηση, μία πατρική συμπαράσταση, μία αληθινή συνοδοιπορία στο μονοπάτι της ζωής, το οποίο οδηγεί στη συνάντησή μας με τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, Ιησού Χριστό. Εμείς ως κληρικοί οφείλουμε να βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στο ποίμνιό μας,
στις χαρές και τις λύπες του, στα προβλήματα και στις επιτυχίες της ζωής του, στην απογοήτευσή του και στην ικανοποίησή του. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες κατά τον Αλεξανδρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Τα ερεθίσματα τα οποία κάθε μέρα δεχόμαστε κατά την εξάσκηση της ποιμαντικής μας διακονίας δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποίητα. Σε εμάς εναπόκειται να αξιολογήσουμε το ειδικό βάρος των ερεθισμάτων αυτών και να αναζητήσουμε μέσα από τη σοφία της Εκκλησίας μας την λύση των προβλημάτων του ποιμνίου μας. Γι' αυτό και ο κάθε κληρικός πρέπει να έχει τεταμένη την προσοχή του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των χριστιανών. Βεβαίως, εμείς οι ιερείς είμαστε άνθρωποι και όπως όλοι οι άνθρωποι δεχόμαστε πικρίες, απογοητεύσεις, κόπωση, πολλές φορές μάλιστα και εμφανή την αχαριστία των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να εφαρμόζουμε και στη δική μας ζωή το Λόγο του Χριστού, τον οποίον διδάσκουμε, έχοντας σαν πρότυπο εκείνον, ο οποίος λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη Πάσχων ούκ υπήλει. Με αυτές τις σκέψεις, εκ μέρους του Ιερατικού Συνδέσμου, ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας, ο οποίος είχε τη σοφή έμπνευση να μας συγκαλέσει επί το αυτό και τον παρακαλώ να μας δώσει τις κατευθύνσεις που θέλει, έτσι ώστε να εναρμονίσουμε πάνω σε αυτές την ποιμαντική μας διακονία. Ευχαριστώ επίσης για την παρουσία του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου, το παράδειγμα του οποίου μας εμπνέει πάντοτε. Θα ήταν όμως μεγάλη παράληψη να μην ευχαριστούσα τους εκλεκτούς συνεργάτες μου, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστόδουλο Περσόπουλο, τον Πατέρα Δημητριανό Μελέκη, τον Πατέρα Σάββα Δαβίδ Βασιλιάδη, τον Πατέρα Βασίλειο Κουτσογιάννη και τον Διάκονο Νικόλαο Ελευθέριο Πράις, χάρη στους οποίους οργανώθηκε αυτή η σύναξη, η οποία εύχομαι να επιτύχει απολύτως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μας βρίσκεται στη διάθεση όλων των αδελφών και συλλειτουργών για οτιδήποτε χρειαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ιερατικής μας συνάξεως, αλλά και γενικότερα. Καλή δύναμη σε όλους και αίσια διεξαγωγή των εργασιών μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, ο οποίος με πολύ προθυμία σκέφτηκε να αναλάβει το μεταφραστικό κομμάτι της συνάξεώς μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι ούτως ώστε να μην χάνουμε και να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο, ώστε και εμείς να μπορούμε να πούμε και να συζητήσουμε και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας όλοι μαζί για αυτές τις 2-3 μέρες που θα είμαστε εδώ. Επίσης, για να τελειώσουμε το πρόγραμμα, αμέσως ο Σεβασμιότατος θα κάνει την καθιερωμένη του εισήγηση και θέλω να σας πω ότι μετά τις 5.30 το πρόγραμμα λέει ότι 6.30 θα φύγουμε, αλλά θα φύγουμε λίγο νωρίτερα από εδώ. Θα φύγουμε 6 ώρα για την κοινότητα των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλλου. 6 ώρα θα πάμε εκεί, θα γίνει προσευχή, δοξολογία και μετά θα μας φιλοξενήσει η Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλλου στο Μάσπιλ, θα μας έχουν πλούσιο φαγητό και θα επιστρέψουμε πίσω, περίπου θα φύγουμε γύρω στις 9. Τα λεωφορεία θα είναι στο main reception, θα βγούμε από την πόρτα την κεντρική και εκεί θα μας περιμένουν τα 2 λεωφορεία. Και αύριο το πρωί θα πρέπει να το πούμε από σήμερα ότι η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 η ώρα. Θέλω να σας πω ότι το chapel, το εκκλησάκι, είναι πολύ εύκολο. Βγαίνοντας από εδώ κάνουμε δεξιά και θα το δείτε προς τα πάνω στο δεξί σας χέρι. Στην επόμενη εκπομπή μας θα παρακολουθήσουμε την εισαγωγή στην Ιερά Σύναξη του Κλήρου από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο,
ενώ στις επόμενες εκπομπές θα παρακολουθήσουμε κάποιες από τις πλέον ενδιαφέρουσες ομιλίες, καθώς και αποσπάσματα από τις ιερές ακολουθίες που έλαβαν χώρα το τριήμερο του συνεδρίου. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.